Ένα είδε χθες έγκλημα βρίσκεται πίσω από τον εντοπισμό του απανθρακωμένου πτώματος 53χρονου μέσα στο παράπηγμα που διέμενε στην περιοχή της Ρεγκίνας στα Χανιά. Ο γιος μου είναι αυτός που έμεινε και εδώ. Δεν ήθελε να μείνει μαζί μας. Ήθελε μόνος του. Αλλά ήταν του ψυχιατρίου. Τώρα τι έγινε δεν ξέρω. Από την έρευνα της Υποδιευθύνσης Ασφάλειας Χανίων προέκυψαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας, τα οποία επιβεβαίωσε η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του 53χρονου. Το πτώμα έφερε κακώσει στο κεφάλι και στο λαιμό, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων διαπίστωσε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε σκοπίμως από ανθρωπογενή παράγοντα με χρήση έφλεκτων υλικών. Τώρα αυτό το κάθε, άλλοι το κάψαν. Τι να πω, δεν ξέρω. Ο δράστης ή οι δράστες πιθανόν σκότωσαν τον άτυχο άνδρα και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στο παράπηγμα για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Πάντως στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αστυνομικοί της ασφάλειας. Ο 53χρονος που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε επιλέξει να ζει σε ένα παράπηγμα στην Οδό Κύπρου, βρέθηκε νεκρός από άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, στη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς μέσα στο παράπηγμα. Διαπιστώθηκε ότι η κεντρική πόρτα ήταν ανοιχτή και ενώ η πυρκαγιά είχε επεκταθεί σε όλο το χώρο της οικίας, στο πάτωμα πλησίων της εισόδου βρέθηκε απανθρακωμένος άνδρας. Ενημερώθηκε αμέσως η Ελλάς για τα από την πλευρά της προβλεπόμενα περαιτέρω. Έμενε μόνος του, ναι, μόνος του έμενε. Αλλά και τον άρρωστος. Θεός ξέρει τι έγινε. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Θεός ξέρει. Αν το κάψανε, αν έκαει και μόνος του, αν τι έγινε, κανένας δεν ξέρει από πού. Η μητέρα του υποστήριξε ότι έπασχε από σχιζοφρένεια και ότι δεν λάμβανε τη φαρμακευτική αγωγή που του είχε χορηγηθεί. Έρχονταν σε μένα τον έντι να πάει. Λέω, Νίκο, ξημαδέψε, μην κάνει νουλακίες. Όχι μάνα, όχι μάνα, να η μάνα, τι έκανε. Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας του 53χρονου.